Τις πληγές τους από την πυρηνή λέλαπα μετρούν πολλές περιοχές της χώρας και κυρίως η Ανατολική Αττική, με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, εθελοντές και άλλους εμπλεκόμενους στην πυρόσβεση τα τελευταία 24 ώρα να έχουν δώσει μια μεγάλη μάχη, ξεπερνώντας ακόμη και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, προκειμένου να κατασβέσουν τις πυρκαγιές. Την ίδια ώρα όμως, με φόντο τα αποκαίδια, καλά κρατεί η κόντρα και η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές, με έντονες επικρίσεις κατά του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και για το κατά πόσον ο κρατικός μηχανισμός αντέδρασε αποτελεσματικά, με στελέχη μάλιστα της αντιπολίτευσης να ζητούν ακόμη και την παρέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα. Κλήθησαν να σχολιάσει αυτή την έντονη κριτική, κυρίως από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Όλγα Γεροβασίλη έκανε λόγο για μια σοβαρή μάχη από πλευράς των πυροσβεστών, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων δεν εξαρτάται μόνο από την φυσική παρουσία, αλλά και από την οργάνωση, κρίνοντας περισσότερα από ικανοποιητική την ανταπόκριση του πυροσβεστικού σώματος. Εξίσου ωστόσο ικανοποιητική, σύμφωνα με την κυρία Γεροβασίλη, κρίνεται και η οργάνωση που υπήρξε από πλευράς του κρατικού μηχανισμού υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι η χώρα μας. Κοιτάξτε, πραγματικά αυτό που αντιμετωπίζει η χώρα μας κάθε καλοκαίρι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ωστόσο, η μάχη που δώσαν φέτος το σώμα της πυροσβεστικής, οι πυροσβέστες ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Θυμίζω ότι δεν είναι η παρουσία κάποιου ανθρώπου η οποία θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο, αλλά η οργάνωση, η γρήγορη αντιμετώπιση. Σήμερα είχαμε μια επαφή και με το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τα μέτωπα είναι απολύτως ελεγχόμενα και νομίζω ότι η ανταπόκριση των πυροσβεστών ήταν περισσότερο από ικανοποιητική. Λέμε κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν δουλεύει σύσσωμη εναντίον των πυρκαγιών, με την έννοια ότι θα πάει η ίδια να σβήσει τη φωτιά. Η κυβέρνηση έχει σημασία το αρμόδιο κομμάτι της, πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά θα δράσει. Όταν λέμε λοιπόν κυβέρνηση, εννοούμε αυτό. Και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά. Όσο για τα σενάρια ανασχηματισμού της κυβέρνησης που εξετάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμη και εντός του τρέχοντος μήνα, πριν δηλαδή την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, καλά κρατούν. Ερωτηθήστε σχετικά, η κυρία Γεροβασίλη μίλησε για ένα ενδεχόμενο πάντα ανοιχτό, αφού κάτι τέτοιο αποτελεί απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος κρίνει αν και πότε χρειάζεται να υπάρξει ανασχηματισμός. Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό ως έκπληξη που όλοι αναμένουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα θέμα πάντα ανοιχτό, με την έννοια ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει πότε θα γίνει ένας ανασχηματισμός, αν χρειάζεται και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να μπουν στην κυβέρνηση. Επομένως, κάθε φορά, που ξέρετε καλά και ως δημοσιογράφος, αυτή είναι μια έκπληξη η οποία την περιμένουμε, έρχεται σε όλους μας κάποια στιγμή με απόφαση του Πρωθυπουργού.